σας. Σήμερα είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, γιατί θα σας κάνω ένα βίντεο unboxing, όπως θα καταλάβετε και από τον τίτλο του βίντεο. Σκέφτομαι να ξεκινήσω μια τέτοια σειρά από βιντεάκια στο κανάλι μου, καθώς μου αρέσουν πάρα πολύ οι δημιουργίες κάποιων γνωστών σειδιαστών και οίκων μόδας και πιστεύω ότι για να αγοράσει μια κοπέλα κάποια τέτοια δημιουργία και να επενδύσει τόσα χρήματα, πρέπει να έχει κάνει μια έρευνα αγοράς πιο πριν. Εγώ αυτό κάνω. Κάθε φορά που θέλω να αγοράσω κάτι έτσι που είναι πιο ακριβό, προσπαθώ να κάνω μια έρευνα αγοράς, ώστε να είμαι σίγουρη τα χρήματα που θα επενδύσω ότι όντως αξίζουν και δεν θα το μετανιώσω. Το καταλαβαίνω ότι διανύουμε περίοδο κρίσης και τα πράγματα είναι δύσκολα. Όμως, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ κάποιες δημιουργίες από γνωστούς σχεδιαστές και πιστεύω ότι με αρκετή δουλειά και κόπο, μία-δύο δημιουργίες το χρόνο αξίζουν να βρίσκονται μέσα στην καρδαρόμπα μου. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάποιος θα συμφωνείτε μαζί μου και κάποιος όχι. Αυτό είναι απόλυτα σεβαστό. Παρ' όλα αυτά, τα παπούτσια που θα σας δείξω τα αγόρασα για την ορκωμοσία μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έφτασε η ώρα της ορκωμοσίας μου. Άλλες θα το γνωρίζετε και άλλες όχι, αλλά πέρασα 3 υπέροχα φοιτητικά χρόνια στο νησί της Χίου, εδώ στην Ελλάδα. Σπούδασα ναυτιλιακά. Η ορκωμοσία είναι σε λίγες μέρες, οπότε ήθελα να κάνω ένα πολύ καλό δώρο για τον εαυτό μου. Αγόρασα κάποια παπούτσια από τον Νίκο Yves Saint Laurent και πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω τι αγόρασα. Τις συγκεκριμένες γόβες εγώ τις πήρα από το κατάστημα Καλογύρου στο Golden Hall στην Αθήνα. Έρχεται έτσι η τσάντα. Το κατάστημα Καλογύρου είναι το αγαπημένο μου κατάστημα υποδημάτων γιατί φέρνει πολύ εκλεκτά, πολύ ωραία παπούτσια και γόβες και πιστεύω ότι σε εκτόσεις κάνει αρκετά καλές τιμές από την άποψη ότι φτάνει και μέχρι 50-60%, οπότε ένα-δύο κομμάτια που και που μπορεί να τα αγοράσω από εκεί. Το κουτί είναι έτσι, πολύ ανθεκτικό και θα προσπαθήσω να κρατάω και να προφυλάσω τα παπούτσια μου σε αυτό εδώ το κουτί, κάθε φορά δηλαδή που θα τα φοράω μετά θα τα βάζω εδώ. Ανοίγοντάς το, έχει μέσα αυτά εδώ που προστατεύουν ουσιαστικά τα παπούτσια. Μέσα υπάρχει το dust bag που γράφει και εδώ Saint Laurent Paris. Να γνωρίζετε ότι αν αγοράσετε από κάποιον οίκο μόδας τσάντα ή παπούτσια, πάντα υπάρχουν αυτά εδώ τα dust bag, ώστε να μπορείτε, αν πάτε κάποιο ταξίδι, να βάλετε εκεί τις δημιουργίες και να προφυλάσσονται. Και τα παπούτσια είναι αυτά εδώ, έχουν αυτά εδώ τα προστατευτικά. Θα τα βγάλω και θα σας τα δείξω ολοκληρωμένα. Νάτα, αυτά εδώ είναι τα παπούτσια, μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι όλο δέρμα, η απόχρωση είναι ό,τι ακριβώς ήθελα, ήθελα ένα χρώμα ώστε να μπορώ να το συνδυάζω με όλα, από τη στιγμή που θα έδινα αρκετά χρήματα, ήθελα να μην έχω ένα χρώμα που θα με δεσμεύει και θα το φοράω με συγκεκριμένα ρούχα, αυτό μπορώ να το βάλω με τα πάντα κυριολεκτικά, από τζιν, σκισμένο τζιν, μέχρι πάρα πολύ επίσημο παντελόνι και γενικότερα επίσημο outfit. Το συγκεκριμένο μοντέλο ονομάζεται Classic Paris 105 Pumps. Είναι αυτό με το όλο δέρμα, γιατί βγαίνει και με λουστρίνι. Μέσα γράφει Saint Laurent Paris. Εγώ φοράω το νούμερο 40. Είναι πάρα πολύ άνετες αγόβες. Να σας πω ότι το τακούνι είναι 11 ποντό. Υπήρχε και σε πιο χαμηλό τακούνι, αλλά εντάξει, είμαι μικρή ακόμα και δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ τα ψηλοτάκουνα. Είναι ένα υπέροχο κομμάτι. Πιστεύω ότι θα το φορέσω πάρα πολύ σε συνέδρια, σε εκδηλώσεις, ακόμα και στη δουλειά μου. Αλλά και για έξω, για ποτό,
Πιστεύω ότι είναι το απόλυτο παπούτσι για την ορκωμοσία μου. Δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι καλύτερο και μου έκανε εντύπωση γιατί πήγα πραγματικά τώρα που είναι οι τελευταίες εβδομάδες των εκτόσεων και δεν περίμενα ότι θα βρω τέτοιο χρώμα, τέτοια απόχρωση. Περίμενα ότι θα βρω έτσι χρώματα που σε δεσμεύουν κάπως. Είναι μία από τις καλύτερες επενδύσεις που έχω κάνει, πραγματικά. Καταλαβαίνω ότι ίσως να μην αρέσει σε όλες έτσι αυτό το στυλ το μητερό, αλλά φέτος ήταν πάρα πολύ στη μόδα και θα είναι και του χρόνου. Αυτές οι γόβες μου άρεσαν γιατί, επειδή είναι δέρμα, μπορώ να τις φορέσω από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο. Να σας πω ότι τις αγόρασα στα 300 ευρώ από την Καλογύρου. Αρχική τιμή είχαν 511. Προσπάθησα να πάω έτσι στο τέλος των εκτόσεων, ώστε πραγματικά να είναι η τελική τιμή που θα μπορέσω να τα αγοράσω, γιατί στις εκτόσεις ξεκινάνε από ένα ποσό και σιγά σιγά κατεβαίνουν, αλλά τώρα πραγματικά είναι η τελευταία περίοδος των εκτόσεων, οπότε πιο χαμηλά δεν θα μπορούσα να τα έχω βρει. Πιστεύω ότι είναι αρκετά χρήματα, αλλά είναι ένα κλασικό κομμάτι στην καρδαρόμπα μου. Θα με βγάλει ασπροπρόσωπη για οπουδήποτε έχω να πάω. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Περιμένω και στα σχόλια να με ρωτήσετε ό,τι ερωτήσεις έχετε να μου κάνετε. Εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και για την αγορά μου, αλλά βεβαίως και για την ορκωμοσία που έρχεται. Και αυτά είχα να σας πω. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.